Γιατί δεν τα βρήκατε, σε ποιο επίπεδο? Καταρχάς να πούμε ότι, να τανιστώ τη φράση ενός άλλου μέλους ανταρσία, του Αντώνη του Δραγανίγου, που κι αυτός δεν ήταν υπέρ της εκλογικής συνεργασίας στο τέλος, γιατί δεν ξέρω αν ξέρετε, αλλά εγώ είχα δώσει μάχη για αυτήν την εκλογική συνεργασία, Αντρασία Λέ. Λοιπόν, η φράση που δανειστώ είναι το «αλλιώς την περιμέναμε τη μέρα που θα φεύγαν οι αριστεροί άνθρωποι από τον ΣΥΡΙΖΑ». Πραγματικά αλλιώς την περιμέναμε. Περιμέναμε τελείως διαφορετικά τα πράγματα. Ήδη από τον Ιούλιο ο κόσμος έφευγε από τον ΣΥΡΙΖΑ και έφευγε έχοντας βγάλει συμπεράσματα και για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για την Ευρωζώνη και για τον αρχηγισμό, το αν θέλουμε έναν ηγέτη, για τη δημοκρατία μέσα στα κόμματα, για το τι είδους κίνημα θέλουμε, για το ότι δεν υπάρχουν ευκολίες, ότι μπορείς χωρίς ρήξη, χωρίς σύγκρουση κλπ. Μόνο με τους αριστερούς στα υπουργεία να κάνεις κάτι κ.ο.κ. Έβγαζε τέτοια συμπεράσματα. Δηλαδή για αυτή η συζήτηση γινόταν. Ήδη τον Ιούλιο, με πρωτοβουλία της Ανταρσία και κόσμου μέσα από το ΣΥΡΙΖΑ, είχαν φτιαχτεί λαϊκές συνελεύσεις, αναγειτονιές και κεντρικά, για το όχι μέχρι τέλους. Με τη λογική ότι πάμε σε ένα κοινωνικό μέτωπο πλατή, στο οποίο παρεμβαίνουν και οι αριστερές δυνάμεις Ανταρσία και οι δυνάμεις του ΣΥΡΙΖΑ που βλέπουν μια απεμπλοκή από το ΣΥΡΙΖΑ πια. Και είναι ενάντια στην πολιτική που έρχεται, για να μπορέσουμε να αντιπαλέψουμε αυτό το μνημόνιο. Και αυτά τα βλέπαμε όλα ως προπλάσματα, ας πούμε, για μια συνεργασία παρακάτω. Δυστυχώς αυτό κόλλησε στο εξής. Πρώτον, ότι η κοινοβουλευτική εκπροσώπηση αυτού του πράγματος, καταρχάς δεν έφευγε από το ΣΥΡΙΖΑ. Θυμίζω ότι και 14 Αυγούστου ψηφίστηκε το μνημόνιο και ακόμα δεν είχαν φύγει από την κοινοβουλευτική ομάδα. Αυτό ούτως ή άλλως εμπόδιζε το να γίνουν οποιασδήποτε κανονικές συνομιλίες. Το δεύτερο είναι ότι όταν έφυγαν πια με την προκήρυξη των εκλογών, με πρόσχημα τον λίγο χρόνο, κατά τη γνώμη μου υπήρξε μια δυσκολία και ένας ηγεμονισμός. Δηλαδή, η πρόταση προς την Ανταρσία ήταν να μπει στην λαϊκή ενότητα που μόλις είχε φτιαχτεί και με το πλαίσιο της λαϊκής ενότητας. Με τη διαφορά ότι η Ανταρσία είναι ένα μέτωπο πολλά χρόνια, από το 2009, με καταγεγραμμένη θέση, η οποία θέση δικαιώθηκε επίσης, να το πούμε και αυτό, δηλαδή δεν μπορεί το Γενάρη δεν καλούσαμε εμείς την υπερψήφιση του ΣΥΡΙΖΑ, ούτε λέγαμε ότι ο Τσίπρας θα καταργήσει τα μνημόνια. Λέγαμε πολύ συγκεκριμένα πράγματα, ότι αν λες εντός Ευρωζώνης θα καταργήσει τα μνημόνια, δεν θα το κάνεις. Και αισθάνεσαι ότι δικαιωθήκατε, φαντάζομαι. Ναι, αλλά δεν είναι. Δυστυχώς δικαιωθήκαμε. Δυστυχώς, μακάρι να μην είχαμε δικαιωθεί. Την προηγούμενη φορά που είχα έρθει εδώ ήταν 22 Ιουνίου, το κοίταζα προηγουμένως και σας έλεγα ότι θα έχουμε η νέα συμφωνία που θα ήταν ένα μνημόνιο. Έτσι, ήταν τις εβδομάδες εκείνης με το Eurogroup. Δεν είναι το θέμα να δικαιωθούμε ή να μην δικαιωθούμε. Μακάρι να μην δικαιωνόμαστε, γιατί αφορά τη ζωή όλων μας. Καταστρέφεται η χώρα και η ζωή όλων μας. Το ζήτημα είναι ότι φεύγοντας από το ΣΥΡΙΖΑ, πρέπει να βγάλεις κάποια. Αυτοί που έφυγαν από το ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να βγάλουν κάποια συμπεράσματα και να κάνουν αυτοκριτική. Γιατί? Όχι για να κάνουν αυτομαστίγωμα. Για να μπορέσουμε να πάμε παρακάτω και να πούμε, ενώνουμε τις δυνάμεις μας για κάτι που θα έχει καθαρή ματιά, καθαρό λόγο, δεν θα λέει μισόλογα. Θα είναι πραγματικά δημοκρατικό που και από τα κάτω. Πού λέει μισόλογα η λαϊκή ενότητα? Καταρχάς, στο θέμα της Ευρωζώνης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κυρίως στο θέμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που ήταν και ένα από τα βασικά προβλήματα στη συζήτηση με την Ανταρσία. Το ένα ήταν το «Ελάτε μπείτε στη ΛΑΕ», με το πρόγραμμα της ΛΑΕ. Το άλλο ήταν το θέμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή, εμείς θεωρούμε ότι πρέπει να πεις σήμερα οπωσδήποτε για έξοδο από την Ευρωζώνη και να το πεις καθαρά. Και πρέπει να πεις ότι αυτό έρχεται και σε ρήξη με την Ευρωπαϊκή Ένωση την ίδια. Είναι δώρον άδρον να πεις ότι βγαίνω από την Ευρωζώνη, παραδείγματος χάρη, αλλά εκεί που θα πρέπει, βγαίνοντας από την Ευρωζώνη, να έχω αγροτική πολιτική τέτοια, να φτιάξω την αγροτική παραγωγή μαζί με τους αγρότες με τέτοιο τρόπο, ώστε να τραφεί ο κόσμος και να μην έχουμε διατροφικό πρόβλημα. Εάν έχεις τις ρυθμίσεις της κοινής αγροτικής πολιτικής της ΚΑΠ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν μπορείς να το κάνεις αυτό. Ωραία. Δεν μπορούμε να πηγαίνουμε τη λογική, ας πούμε, βγαίνουμε από την Ευρωζώνη, αλλά παίρνουμε τα ΕΣΠΑ. Αυτό είναι ακριβώς το επιχείρημα, το αντίστροφο από τα μέλη. Είχαμε τον κύριο Λαπαβίτσα εδώ που είπε ότι ακριβώς επειδή η αγροτική οικονομία έχει στηριχτεί σε αυτό το μοντέλο, άμα βγούμε ξαφνικά, άμα πούμε αύριο γεια σας, θα πιεστεί η αγροτική παραγωγή. Από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι, κοιτάξτε, στην πραγματικότητα ο κύριος Λαπαβίτσας προσπαθεί να συγκεράσει τις τελείως διαφορετικές απόψεις που υπάρχουν μέσα στη ΛΑΕ. Και δεν ξέρω να σας θυμίζει λίγο αυτό. Άσχετο την προηγούμενη αυτό. Κατάσταση. Αυτό είναι τώρα πολιτικό, όχι, γιατί είναι από την, όχι, είναι από την άποψη του Μανώλη Γλέζου, που λέει οπωσδήποτε και μέσα στην Ευρωζώνη, μέχρι την άποψη των πρώην μελών της Ανταρσία, συνεχίζει που θεωρούν πολιτικό. Ότι το πρόγραμμα της ΛΑΕ είναι έξοδος από την οικονομική φύσεως. Μπορούμε με μία διακήρυξη να βγούμε από το ευρωπαϊκό, από το κοινό μας νόμισμα και ταυτόχρονα να βγούμε και από την Ευρώπη. Και να μην είναι
πολύ από την Ευρωπαϊκή μεγάλο, Ένωση. Ευρωπαϊκή, έτσι, έχω μια ευαισθησία στο συγκεκριμένο θέμα. Ναι, ναι, εντάξει, δεν λέω γεωπολιτικά, δεν πρέπει να πάρω. Ναι, να πάρουμε τη χώρα. Μόνο ο Ζωζέ Σαραμάγκου έχει γράψει ένα βιβλίο γι' αυτό. Αλλά θα μείνουμε γεωγραφικά. Μπορούμε με μία διακήρυξη να φύγουμε και να μην έχει αυτό τεράστιο αντίκτυπο. Δεν λέω, εγώ αντιλαμβάνομαι το οικονομικό πρόγραμμα που λέει ναι, θα έχει ένα ζήτημα, αλλά μετά θα ξανασυγκροτήσουμε αναπαραγωγικά τη χώρα, θα φτιάξουμε άλλο βιομηχανικό μοντέλο, άλλο αγροτικό μοντέλο, θα βρούμε ένα τρόπο. Καταρχάς δεν είπε κανείς να δούμε μια διακήρυξη, έτσι δεν είναι. Ναι. Κανείς. Και ειδικά η ανταρσία του. Αλλά το να βγεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση μαζί με την, από το ευρώ σημαίνει ότι ξαφνικά θα μας είναι σαν αυτό το γνωστό με τα αγκούρια. Να κάνω εγώ τώρα μια ερώτηση. Ναι. Άρα τι εννοούμε, ότι επειδή είναι δύσκολο να βγούμε από την Ευρωζώνη, καλό θα ήταν να βγούμε από την Ευρωζώνη σε συνεννόηση με τους ηγέτες Γιατί εδώ έρχεται το άλλο ζήτημα. Ότι υπάρχει σχέδιο γι' αυτό και λέγεται σχέδιο Σόιμπλε. Και είναι ανθρωπιστική κρίση. Να μιλήσουμε και γι' αυτό. Αλλά εγώ ρωτάω το εξής. Λέει η Ανταρσία, και στο Ask Ανταρσία την έκανα χθες εγώ αυτή την ερώτηση προσωπικά. Με τον λογαριασμό σου δεν το είδα. Ναι. Η ερώτηση είναι, βγαίνουμε από το ευρώ και βγαίνουμε και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι. Γίνεται αυτό χωρίς να είναι αποφασισμένος ο κόσμος, χωρίς να έχει υπάρξει ένα παραγωγικό μοντέλο που να το ξέρουμε από πριν, να πούμε ποιες είναι ακριβώς, τι θα κάνουμε ακριβώς στη γεωργία, στη βιομηχανία, στο εμπόριο. Προφανώς. Νομίζω ότι δεν διάβασε καλά τον πρόλογο στο Ask Ανταρσία. Ο πρόλογος λέει αυτό ακριβώς. Ότι εμείς δεν συζητάμε. Απαντάμε τα ερωτήματα του κόσμου, γιατί υπάρχει σχέδιο και απόψεις και πρόγραμμα έτσι, συγκεκριμένο. Και δεν έχουμε πρόβλημα να τα απαντήσουμε και τα τεχνικά. Αλλά η έξοδος από το ευρώ και την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι τεχνικό θέμα να φτιάξουμε έναν οδικό χάρτη, τον οποίο θα τον ακολουθήσουν οι ειδικοί. Βέβαια, δεν είναι και ένα ζήτημα του τύπου, δεν είναι και τίποτα, μπορεί να γίνει μέσα σε μια μέρα που άκουσα και από τον Παναγιώτη Λαφαζάνη στον debate. Το άκουσα δηλαδή αυτό, ότι δεν χρειάζεται ειδικό σχέδιο. Στην πραγματικότητα, χρειάζεται σχέδιο και οδικό χάρτη, αλλά που δεν είναι ένα σχέδιο του τύπου κάθονται πέντε ειδικοί και το γράφουν. Είναι ένα σχέδιο που σημαίνει ότι μαζί με τους αγρότες που ξέρουν την παραγωγή τους, αποφασίζεις σε ποια κατεύθυνση θα πάει. Μαζί με τους εργαζόμενους στα νοσοκομεία που ξέρουν πού υπάρχει η σπατάλη και πού δεν υπάρχει, μπορείς να κάνεις κάτι διαφορετικό. Να πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, ας πούμε, που βγαίνοντας από την Ευρωζώνη, οδηγείς αναγκαστικά σε ρήξη με την ΕΕ, εάν θέλεις να οικοδομήσεις έναν άλλο δρόμο. Εάν θέλεις να οικοδομήσεις έναν εθνικό καπιταλισμό, ένα καπιταλισμό με εθνικό νόμισμα, είναι άλλη υπόθεση. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Και γιατί ζητάω από όλους που λένε έξοδο από την Ευρωζώνη να δείξουν και ένα σχέδιο. Και περιμένω και τις ΛΑΕ το σχέδιο, το πρόγραμμα. Το περιμένω γιατί το λέει και το Σποτάκι. Του λέει, μάθετε το πρόγραμμα μας. Για ένα πολύ απλό λόγο. Τι κάνεις, για παράδειγμα, με τις επιχειρήσεις που κλείνουν. Το δικό μας το πρόγραμμα λέει ότι οι επιχειρήσεις που κλείνουν τις παίρνουν οι εργαζόμενοι και τις δουλεύουν με αυτοδιαχείριση. Και αποφασίζουν η ίδια την παραγωγή και συζητάνε και με την κοινωνία τι είναι κοινωνικά χρήσιμο. Αυτό σε πηγαίνει σε μια κατεύθυνση. Σε μια κατεύθυνση δηλαδή που χτυπάς και τις ίδιες παραγωγικές σχέσεις. Θες να τις αλλάξεις, θες να αλλάξεις μοντέλο. Να πας προς ένα άλλο στήσιμο της κοινωνίας και της οικονομίας. Εάν πεις για τις επιχειρήσεις που κλείνουν, εγώ επιδοτώ τον εργοδότη να τις κρατήσει ανοιχτές, είναι άλλο μοντέλο. Και γι' αυτό περιμένω από όποιον λέει έξοδο από την Ευρωζώνη ένα, όχι σχέδιο με την έννοια πάρε ένα τόμο με τις οδηγίες, τι κάνουμε την πρώτη μέρα, τη δεύτερη μέρα, την τρίτη μέρα, την τέταρτη μέρα, αλλά την κατεύθυνση προς τα πού το πας. Έχει σημασία αυτό. Το καταλαβαίνω. Με αυτή την έννοια και το δικό μας το πρόγραμμα προϋποθέτει οργανωμένο λαό. Ωραία. Αυτό είναι το νούμερο ένα και αυτό βασικό. Είναι το βασικό. Και το βασικό στοίχημα της 21η Σεπτέμβρη, κατά τη γνώμη μου, είναι αυτό. Να μείνω λίγο στο ζήτημα της ΛΑΕ. Εγώ έχω και άλλες απορίες, θα ξαναπάνω. Να μείνω λίγο στο ζήτημα. Εναλλάξει η απορία σας. Είδα στην ανακοίνωση που εξέδωσε η Ανταρσία μετά τις επαφές που είχαν ότι δεν έμεινε ικανοποιημένη από τις δεσμεύσεις της ΛΑΕ στο μετεκλογικό σκηνικό. Συνεχίζετε να έχετε αμφιβολίες για το τι θα πράξει μετεκλογικά. Προσωπικώς δεν είχα αμφιβολίες ούτε και τότε. Απλά η απάντηση που μας δόθηκε δεν ήταν σαφής. Όντως, προσωπικώς δεν θεωρώ ότι εννοούσε μετεκλογικά σε αυτές τις εκλογές. Σε αυτές τις εκλογές. Τώρα, το υπάρχει ένα ζήτημα για το αν έχουν κοπεί οι δεσμοί με το μνημονιακό πια ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό είναι ένα μεγάλο ερωτηματικό, το οποίο θα. Και αυτό είναι ερωτηματικό για την επόμενη μέρα, για την 21η Σεπτέμβρη. Έχετε αμφιβολίες για τη μετεκλογική τη στάση, αυτό ρωτάω. Για τη μετεκλογική στάση σε αυτές τις εκλογές, τις επόμενες, τις μεθεπόμενες. Σε αυτές. Δεν έχω. Όχι, για αυτές τις εκλογές εγώ δεν έχω αμφιβολία προσωπικά. Mm-hmm. Απλά πραγματικά η απάντηση που είχαμε πάρει ήταν λήψη. Όμως, εκεί που την έχω την αμφιβολία είναι γιατί. Στην αυτοδιοίκηση, για παράδειγμα. Στα σωματεία. Έτσι. Το κομμάτι του μνημονιακού ΣΥΡΙΖΑ σήμερα βρίσκεται μαζί με το κομμάτι της ΛΑΕ. Και αυτό για μένα είναι μια έκκληση που κάνω κιόλας να αλλάξει αυτό το πράγμα. Δεν μπορείς σήμερα να είσαι με το μνημονιακό ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά είναι και ένα ερωτηματικό για μένα, γιατί στην περιφέρεια Αττικής
η Ρένα Δούρου που εφάρμοζε την τακτική Τσίπρα από 8 μήνες νωρίτερα και τα έχουμε ξανασυζητήσει, έχει 4 αντιπεριφερειάρχες που στην πραγματικότητα πρόσκειται στη ΛΑΕ. Αυτοί οι αντιπεριφερειάρχες ούτε τον προϋπολογισμό Σγουρού ποτέ καταψήφισαν, ούτε για κάτι από όλα τις πολιτικές αυτές που οδηγούσαν στο μνημόνιο αντιτάχθηκαν, ούτε τίποτα. Λοιπόν, εκεί πέρα πρέπει να χωρίσει λίγο και δεν είναι ζήτημα της ΛΑΕ. Της αριστερά ζήτημα είναι. Πρέπει στην αριστερά να χωρίσουμε τα τσανάκια μας. Όποιος θεωρεί ότι η αριστερά μπορεί να εφαρμόζει μνημόνια, δεν είναι αριστερός και πάει σε μια άλλη μπάντα. Και όλοι οι υπόλοιποι που θέλουμε να κινητοποιηθούμε και να πάρουμε πάνω μας την υπόθεση του αγώνα κατά του μνημονίου, πρέπει να είμαστε σε μια μπάντα. Και εδώ χωράει όλος ο κόσμος της ΛΑΕ. Και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Προφανώς και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας.